η σκοτεινή πλευρά της μόδας. Τα σκάνδαλα που συγκλώνησαν τον κόσμο της. Ο χώρος της μόδας είναι ένας αγυνευτικός χώρος γεμάτος έγκλη και έχει συνεχώς στραμμένα τα φώτα επάνω του. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σκάνδαλα τα οποία δεν φτάνουν ποτέ στα φώτα της δημοσιότητας και συγκαλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν ωστόσο κάποια πολύ γνωστά σκάνδαλα στο χώρο τα οποία έχουν αφήσει ιστορία. Ανάγνωση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η αιώνια κόντρα της Coco Chanel με την Elsa Schiaparelli. Η πιο αναγνωρίσιμη σχεδιάστρια στην ιστορία της μόδας, Coco Chanel, δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με την Ιταλίδα συνάδελφό της, Elsa Schiaparelli, που έπαιρνε έμπνευση για τα σχέδιά της από τα έργα σουρεαλιστών καλλιτεχνών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν πολύ καλοί της φίλοι. Η έχθρα τους ήταν τόσο έντονη που οδήγησε σε μια θρηλυκή διαμάχη σε ένα πάρτι μία μέρα πριν την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πάρτι, η Σανέλ πλησίασε τη Σκιαπαρέλη και τη ζήτησε να χορέψουν. Εκείνη δέχτηκε και η Γαλλίδα παρτενέρ της την οδήγησε επίτηδες σε έναν πολυέλαιο που έβαλε φωτιά στο φόρεμά της. Η Σκιαπαρέλη δεν πληγώθηκε, αλλά το γεγονός δεν ξεχάστηκε εύκολα. Η μαύρη χείρα του Γκούτσι. Το 1972, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του Γκούτσι, Ροδόλφο, ο Μαουρίσιο Γκούτσι και η Πατρίσια Ρεγιάννη αποφασίζουν να παντρευτούν. Όλα άλλαξαν όταν ο Μαουρίσιο κληρονόμησε το 50% του διάσημου οίκου. Αυτό αποτέλεσε την αρχή του τέλους. Μετά από αντιδικίες με τους συγγενείς του, οι οποίοι κατήχαν το υπόλοιπο 50%, ο Μαουρίσιο κατάφερε να είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτήτης του οίκου Γκούτσι. Ωστόσο, τα σχέδιά του δεν πήγαν όπως τα υπολόγισε, με αποτέλεσμα την πώληση του οίκου το 1993. Κατά την προσπάθεια σωτηρίας του οίκου, ο Μαουρίσιο και η Πατρίσια παίρνουν διαζύγιο. Φυσικά, η Πατρίτσια δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το χωρισμό τους, με αποτέλεσμα να προσλάβει έναν πληρωμένο εκτελεστή, ο οποίος το 1995 εισέβαλε στο γραφείο του Γκούτσι και τον πυροβόλησε. Φυσικά, για δύο ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να αποδείξουν την ενοχή της πρώην σύζυγου του. Τελικά, την πρόδωσε το ημερολόγιο της, όπου είχε γράψει 27 Μαρτίου του 1995 την λέξη «Παράδεισος». Τελικά, το 2014 αφέθηκε ελεύθερη, έχοντας εκτίσει 18 χρόνια φυλάκισης. Η δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε. Ακόμη μια δολοφονία που συντάραξε τον χώρο της μόδας είναι αυτή του Ιταλού σχεδιαστή Τζιάνι Βερσάτσε το 1997. Στις 15 Ιουλίου, ο Τζιάνι αποφάσισε να πάει να πάρει ο ίδιος τον πρωινό καφέ από την καφετέρια News του Μαϊάμι. Κατά την επιστροφή του, ο σχεδιαστής δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε ένας άντρας ο οποίος τον ακολουθούσε. Την ώρα που έφτασε στο σπίτι του, ο ανεαρός Άντριου Κουνάναν πυροβόλησε 2 φορές το κεφάλι των σχεδιαστή. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του Pro News GR.